Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14η ημέρα του Ιουνίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε και θα έλεγα ότι κυρίως στην σημερινή μας συνάντηση έχουμε πολύ πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς πλησιάζει η ώρα της κάλπης, ήδη διανύουμε την 12η ημέρα πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε με την Νέα Δημοκρατία. Στην Κατερίνα Μαρκοπούλου μίλησε ο υποψήφιος βουλευτής πριν από λίγο κυριολεκτικά σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Δακής, υποψήφιος βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης. Ο κύριος Δακής ανέλησε το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και βεβαίως έθεσε τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε, για ισχυρή, αυτοδύναμη, με αποτελεσματικότητα κυβέρνηση. Πάμε να δούμε αυτήν την εκτεταμένη συνέντευξη και επανερχόμαστε. Κύριε Δακή, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας. Πάμε και πάλι σε εκλογές, σε δεύτερες κάλπες, που σημαίνει ότι έχουμε να πούμε πολλά στο δρόμο προς την κάλπη. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Δακή, επειδή είναι η πρώτη μας συνάντηση μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, χρήζει να κάνουμε ένα σχολιασμό για το αποτέλεσμα, που η αλήθεια είναι ότι ούτε οι δημοσκόποι έλαβαν το μήνυμα των πολιτών, αλλά και κανένας δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα. Τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο, όσο και σε τοπικό επίπεδο και αναφέρουμε συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Κυρία Μαρκοπούλου, υπήρξε ένα εξαιρετικό εκλογικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, για τον αγώνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του συνόλου των στελεχών. Και η επιβράβευση της κοινωνίας για τις προτάσεις και τις συγκεκριμένες θέσεις που κατατέθηκαν για την επόμενη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, το οποίο αγωνιζόμαστε στοχεύοντας το να επαναληφθεί μετά από λίγες μέρες στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. 11 ημέρες απομένουν, νέες κάλπες από την αρχή, από το μηδέν, κύριε Δακή. Εσείς έχετε σειρά συναντήσεων και επαφών, εκδηλώσεις. Έχετε και μία εκδήλωση σήμερα στην Πτολεμαΐδα το βράδυ, όπου θα μιλήσετε όλοι οι υποψήφοι βουλευτές. Δώστε μας λίγο κλίμα 11 ημέρες πριν την προσφυγή των πολιτών στην κάλπη. Το προεκλογικό κλίμα είναι σαφώς με μικρότερη δυναμική από ό,τι ήταν πριν από λίγες μέρες, γιατί είναι μια βάση αναφοράς η έκφραση με την ψήφο της θέσης και της γνώμης των Ελλήνων. Σε κάθε περίπτωση εμείς ως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζουμε τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα με προσωπικές και συλλογικές επαφές, ώστε να επιβεβαιώσουμε και με τη νέα διαδικασία της πανελλαδικής ψηφοφορίας, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, την στήριξη των συμπατριωτών μας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να προχωρήσει στη νέα κυβερνητική περίοδο, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα δεδομένα και λειτουργώντας με ένα σχέδιο το οποίο θα αναφέρεται και αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες για μια καλύτερη πατρίδα και πια πιο ισχυρή Ελλάδα. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών της 25ης Ιουνίου και το ρωτάω αυτό γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον υπάρχει ένα αποτέλεσμα από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Να πούμε ότι δεν είναι επαναληπτικές εκλογές όπως τις αυτοδιοικητικές. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση από την αρχή. Τι θα πείτε λοιπόν στους πολίτες προκειμένου και να τους φέρετε στην κάλπη αλλά να στηρίξουν και εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Δακή? Η διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης είναι εξ υπαρχής και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέγεται από όλους, η κάλπη είναι άδεια. Επομένως όλοι οι Έλληνες πρέπει να εκφράσουν την θέση τους, τη γνώμη τους, αυτό το οποίο θέλουν να εφαρμοστεί στην επόμενη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας. Στα πλαίσια αυτά και εμείς και εγώ προσωπικά αλλά και το σύνολό μας ως Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ζητάμε τη στήριξη των συμπατριωτών μας με την ψήφο τους ώστε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ικανή να δώσει προοπτική ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής αλλά και εθνικής υπερηφάνειας την επόμενη
περίοδο διακυβέρνησης της πατρίδας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, πλησιάζοντας τις εκλογές, εντείνουμε τις προσπάθειές μας και αισιοδοξούμε ότι με πειθό, με τριοπάθεια και συγκεκριμένο σχέδιο μπορούμε να επαναβεβαιώσουμε τη θέση των συμπατριωτών μας με μια θετική ψήφο υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε μετά από λίγες μέρες να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι ισχυρή, αποτελεσματική, αλλά και ωφέλιμη για το σύνολο των συμπατριωτών μας. Κύριε Δακή, πριν την πρώτη κάλπη είχατε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το αύριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μεταξύ αυτών ένα νέο νοσοκομείο, ένα περιφερειακό νοσοκομείο, αλλά και άλλες σημαντικές προτάσεις που θα αλλάξουν το όρο της περιοχής για να μιλάμε για μια περιοχή διαφορετική και όλα αυτά λόγω και της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης. Όλα αυτά τα ζητήματα τα επαναφέρετε. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση, θα τα προωθήσετε αυτά τα θέματα? Προφανέστατα, κυρία Μαρκοπούλου, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και βιώνουμε όλοι μας, στα πλαίσια του προγράμματος του πανευρωπαϊκού της απανθρακοποίησης και της μετάβασης στις νέες μορφές πιο φιλικής ενέργειας προς το περιβάλλον, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική υπόσταση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας. Και δεδομένου ότι επίσης υπάρχει μια τεράστια κρίση που λειτουργεί αρνητικά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία για τον κλάδο της Γούνας, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας αλλά και νέες μορφές ανάπτυξης και απασχόλησης. Υπάρχουν διαθέσιμα τεράστια κονδύλια και από το Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης αλλά και από το Ταμείο Ανασυγκρότησης, τα οποία είναι διαθέσιμα με απόλυτη προτεραιότητα σε περιοχές στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της απανθρακοποίησης, όπως λέμε εδώ στην περιοχή μας, της μεταλιγνητικής περίοδου. Μεταξύ των άλλων, τόνισα ότι είναι πολύ βασικό να πείσουμε και να δημιουργηθεί άμεσα ιατρική σχολή και πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην περιοχή μας, γιατί είναι το πανεπιστημιακό τμήμα, η πανεπιστημιακή δραστηριότητα, η οποία μπορεί να φέρει άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας σε τεράστιο αριθμό, ώστε να ανατάξει το έλλειμμα των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκε με την απομείωση της λιγνητικής δραστηριότητας, αλλά και βέβαια και να δημιουργήσει και ένα καλύτερο αίσθημα ασφάλειας και υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή μας. Όπως και σειρά άλλων μέτρων τα οποία κατέθεσα και προτάσουν, τα οποία έχουν να κάνουν με τη νέα τεχνολογία, με τη νέα περίοδο και τις δυνατότητες διασύνδεσης και εξωστρέφειας της περιοχής μας στα πλαίσια της ενίσχυσης του παραγωγικού, της παραγωγικής δομής, του παραγωγικού οστού του τόπου μας. Αυτές τις θέσεις και στη νέα περίοδο που ξεκινάει μετά τις εκλογές και με την αισιοδοξία ότι πρόκειται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να είναι η επόμενη κυβέρνηση, προτίθεμαι με κάθε τρόπο να τις θέσω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα προόδου και ανάπτυξης για τον τόπο μας και αναστροφής των προβλημάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Κύριε Δακή, θέλουμε να μείνουμε στο θέμα της μετάβασης και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη διαχείριση των κονδυλίων από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έγινε εδώ η συνεδρίαση της Δεύτερης Επιτροπής, παρουσία του Επιτρόπου. Άνοιξε ένας διάλογος για μια φορά ακόμη, αλλά το πρόβλημα και όλο αυτό που δημιουργείται είναι ότι ενώ υπάρχουν χρήματα, μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα. Είναι σε ένα λογαριασμό και περιμένουν. Η αλήθεια είναι τι περιμένουν. Υπάρχει και μια ασυνεννοησία, να το πω πολύ κομψά, μεταξύ των φορέων. Και όλα αυτά όταν η Δυτική Μακεδονία μπορεί να απορροφήσει χρήματα και συγκεκριμένα οι δύο περιφερειακές ενότητες Φλόρινας και Κοζάνης που πλήττονται περισσότερο από την απολιγνητοποίηση. Κυρία Μαρκοπούλου, όπως είπαμε και προηγουμένως, στα πλαίσια της νέας περιόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τεράστια χρηματικά κονδύλια, τα οποία είναι προνομιακά ονοματισμένα και για την περιοχή μας. Το κρίσιμο σημείο είναι να υπάρξει στενή συνεργασία την επόμενη περίοδο με τη νέα κυβέρνηση και τους υπεύθυνους της κυβέρνησης για τα συγκεκριμένα θέματα, μαζί με τους εκπροσώπους μας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο τόσο περιφέρειας όσο και δήμων,
ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες, να ανοίξουν διαδικασίες υποδομών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες να αντιστρέψουν το κλίμα. Οι προτάσεις τις οποίες ανέφερα, και κάτι αναφέραμε και πριν από λίγο σε σχέση με την ιατρική σχολή και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, εντάσσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης δημόσιου χαρακτήρα από αυτά τα προγράμματα με άμεσο αποτέλεσμα. Που σημαίνει πιστεύω, ότι είναι λοιπόν, θέμα διεκδίκησης όλα αυτά, κύριε ακριβώς. Δαγή. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει και στενή συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, αλλά και ουσιώδης διεκδίκησης από τους τοπικούς εκπροσώπους, τόσο στο Κοινοβούλιο, όσο και στην αυτοδιοικητική τοπική πολιτική σκηνή, ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν να εισραίουν αυτά τα χρήματα και να ανατάξουν τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω μείωσης λιγνητικής δραστηριότητας, αλλά και λόγω και του προβλήματος της Γούνας. Σε κάθε περίπτωση, τα προγράμματα αυτά είναι κεντρικά από την κυβέρνηση και το πρόγραμμα της δίκαιας μετάβασης, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης, όμως η στενή συνεργασία, η πρόταση και η διεκδίκηση των τοπικών μας εκπροσώπων από την κυβέρνηση είναι εκ των ουκ άνευ και πιστεύω ότι πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα για να προλάβουμε τους χρόνους και να βοηθήσουμε τον τόπο μας να πάρει μια νέα αναζωογονητική τροχιά, να δώσει νέες θέσεις εργασίας, να κρατήσει τον πληθυσμό μας, τους νέους μας, αλλά να μπορέσουν να έρθουν και νέοι άνθρωποι. Σε αυτά τα πλαίσια και εγώ προσωπικά πριν λίγες μέρες εκλογές κατέθεσα ένα πακέτο 5 σημείων προτάσεων που πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιώδης και υπάρχουν δυνατότητα χρηματοδοτήσεως και άμεσης δράσης ώστε να βελτιωθεί η αναπτυξιακή προοπτική και δυναμική του τόπου μας. Εγώ όμως θα επιμείνω, λέμε για υψηλά ποσοστά ανεργίας στην περιοχή, για προβλήματα που έφερε η απολιγνητοποίηση και η επόμενη μέρα. Γιατί δεν απορροφήθηκαν αυτά τα χρήματα? Μήπως τελικά οι φορείς δεν έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση? Μήπως δεν υπάρχει συνεννοησία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και φορέων της περιοχής προκειμένου να προχωρήσουν όλα αυτά? Γιατί λίγο φαντάζει, ξέρετε, και δημιουργεί και μια έκπληξη να υπάρχουν χρήματα και να είμαστε σε αυτή την οικονομική κατάσταση ως περιοχή. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι όταν στείνεται ένα νέο πρόγραμμα χρειάζεται ένα χρόνο ώσπου να ενεργοποιηθεί. Και οι νέες αυτές δομές είναι καινούργιες και θέλουν ένα χρόνο για να ενεργοποιηθούν. Αυτό το χρονικό διάστημα βέβαια παρήλθε και είναι έτοιμες οι δομές, επομένως πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα να απορροφήσουμε τα διαθέσιμα χρηματικά κονδύλια, δημιουργώντας μια δυναμική και για τον ιδιωτικό αλλά και για το δημόσιο τομέα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις δυνατότητες, θα το πω πιο απλά, χρήσεως γης των τοπικών χωροταξικών σχεδίων, τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να αναθεωρηθούν, δεν έχουν προχωρήσει. Από μόνοι τους οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, γι' αυτό και από πλευράς του Προέδρου μας ως Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκάθαρα τοποθετήθηκε με τη θέση ότι αυτό πρέπει να γίνει με μια ειδική διαδικασία, αυτή που ονομάζουμε fast track διεθνώς, ώστε να μπορέσουν να ψηφιστούν και να λειτουργήσουν αυτή η αναθεώρηση της χρήσης γης σε όλα τα επίπεδα. Αυτά είναι δύο πολύ απαραίτητα στοιχεία. Στο ένα έχει υπάρξει ήδη η προετοιμασία, το δεύτερο πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα και παράλληλα να υπάρξει και ο σχεδιασμός και η πρόταση για σειρά θεμάτων τα οποία είναι αναγκαία για να μπορέσει να ξαναενεργοποιηθεί σε θετική κατεύθυνση η τοπική οικονομία και κοινωνία. Και είναι πολύ προφανές, κυρία Μαρκοπούλου, ότι για να μπορέσουμε να στήσουμε μεγάλες παραγωγικές δομές κάνοντας τα ελκυστικά χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν για την περιοχή μας και τα ποσά που είναι διαθέσιμα προς χρηματοδότηση για τον ιδιωτικό τομέα, πράξη, αυτά θα πρέπει να δημοπρατηθούν άμεσα, να προκηρυχθούν δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και υποδομές ούτως ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να μπορούν να κινούνται και εντός της χώρας μας, αλλά κυρίως και στις αγορές του εξωτερικού. Δεν έχουμε αυτό λιμάνι, το στοιχείο δεν έχει σιδηρόδρομο. Να κάνει με το σιδηρόδρομο και με τα αεροδρόμια. Είναι πολύ βασικό. Από εκεί και πέρα, το θέμα της χρήσης γης, να το πω έτσι απλοϊκά, του εδάφους είναι
κομβικής σημασίας για να ξέρουμε πού θα αναπτυχθεί τι, δηλαδή τα ειδικά χωροταξικά, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, διότι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και με το οποίο γίνονται αυτές οι διαδικασίες σήμερα είναι εξαιρετικά χρονοβόρο. Και τι εννοώ εξαιρετικά χρονοβόρο? Μία αναθεώρηση ενός τοπικού χωροταξικού, ο μέσος χρόνος που υπάρχει στην σύγχρονη ελληνική πολιτική και θεσμική λειτουργία του κράτους μας είναι γύρω στα 15 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια καθυστερήσεων, πρέπει να τρέξουμε αυτές τις διαδικασίες του διεθνούς όρου, του fast track, όπως είπε ως Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πιστεύω ότι μετά τις εκλογές και με την προσδοκούμενη ανάληψη της Πρωθυπουργίας εκ νέου να ενεργοποιηθούν πολύ γρήγορα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Κύριε Δακή, μπαίνει και ένα άλλο θέμα, ένα ζήτημα. Μετά από 15 χρόνια που θα έχουμε το χωροταξικό ή μάλλον οι διαδικασίες. Αλλήμον, αν περιμένουμε 15 χρόνια, να τοποθετηθώ και εγώ σωστά. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατάνε 15 χρόνια. Όλες αυτές οι διαδικασίες. Ο μέσος όρος είναι αυτός που σας ανέφερα. Να μην πω και παραπάνω. Το 20 χρόνια. 25 χρόνια. Ήμουν 9 και γέρασα, κύριε Δακή, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Διαδικασίες χρονοβόρου. Ώσπου να γίνει η τελική έγκριση, αλλάζουν τα δεδομένα και όλα αυτά πλέον θεωρούνται ότι δεν θα προσφέρουν κάτι στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, σε μια πόλη. Πώς θα ξεπεραστούν όλα αυτά? Και μιλάμε για χωροταξικό όταν έχει γεμίσει η περιοχή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το χωροταξικό το οποίο προβλέπει και την τρέχουσα διαδικασία για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, για τις ΑΠΕ, είναι σχετικά σύγχρονο, ψηφίστηκε το 2008. Όμως έκτοτε έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και όσον αφορά τις γενικότερες αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο και βεβαίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και Ελλάδας, αλλά έχει υπάρξει και θεαματική βελτίωση της τεχνολογίας των ΑΠΕ και βέβαια και μια σημαντικότατη αλλαγή των γεωστρατηγικών δεδομένων της πατρίδας μας, αλλά και ευρύτερα του κόσμου. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συνεκτιμηθούν και συνεκτιμούνται και πρέπει άμεσα να υπάρξει ενεργοποίηση για να επικαιροποιηθούν τα δεδομένα στα σύγχρονα πραγματικά χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν αιρεί το σχεδιασμό ο οποίος πρέπει να υπάρχει τόσο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής όσο και σε επίπεδο αυτοδιοικητικής κοινής και πρώτου και δεύτερου βαθμού, για το παράλληλο τρέξιμο διεκδικήσεων και ενεργοποιήσεων σχεδιασμών έργων και δράσεων ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εξάλλου θέλω να σας τονίσω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχουν διατηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 713 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ονοματισμένα για την Ελλάδα, τα μισά περίπου, χοντρικά το λέω τώρα αυτό, είναι δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Τα υπόλοιπα είναι για χρηματοδοτήσεις υποδομών δημόσιου χαρακτήρα και σε αυτά όλα έχει απόλυτη προτεραιότητα χρηματοδότησης και επιλογής προτάσεις οι οποίες γίνονται στις περιοχές απανθρακοποίησης. Θα πω, αν μου επιτρέπετε, ενδεικτικά. Η ολοκλήρωση της Οδού Κεντρικής Ελλάδος, όπως λέγεται, ο οποίο θα συνδέσει τη Λαμία με την Εγνατία στην περιοχή των Γρεβενών και η οποία είναι εξαιρετική σημασία για την Δυτική Μακεδονία, ο Ε65, είχε κολλήσει όταν είχαν καταρρεύσει με τη Lehman Brothers και λοιπά οι ισπανικές τράπεζες που χρηματοδοτούσαν το πρόγραμμα και το έργο. Αυτό το έργο τώρα ολοκληρώνεται με μια χρηματοδότηση 442 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, θεωρώντας ως έργο προτεραιότητες, γιατί έχει να κάνει με τη σύνδεση περιοχής απανθρακοποίησης της μεταλιγνητικής περιόδου που είμαστε εμείς. Κάτι ανάλογο γίνεται και με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, που επίσης και η Κρήτη είναι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Και επίσης και αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, που ήταν ένα αίτημα δεκαετίες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν οι πόροι, είναι γνωστές οι ανάγκες που έχουμε. Πρέπει λοιπόν το σύνολο του πολιτικού δυναμικού, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, να έχει μια στενή και ουσιώδη συνεργασία,
ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την οικονομική λειτουργία της μηχανής και της οικονομίας του τόπου μας. Έρχονται μέρες που θα χρειαστεί πολλή δουλειά και βέβαια μιλάμε για μετάβαση, για νέα δεδομένα στην περιοχή. Κύριε Δακή, ανεξάντλητος πλούτος γνώσεων σας ακολουθεί. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για τις εκλογές, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τόσο τα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ να συνομιλήσουμε με τους και να μας ακούσουν οι τηλεθεατές σας. Ολοκληρώνοντας κι εγώ, θέλω να τονίσω ότι με πολύ καθαρό τρόπο, κοιτώντας τους συμπατριώτες μας στα μάτια, ζητάμε να στηρίξουν στις επόμενες εκλογές τη Νέα Δημοκρατία, ώστε η πατρίδα μας αλλά και ο τόπος μας να έχει μια νέα περίοδο διακυβέρνησης με γεωστρατηγική και εθνική σταθερότητα, με οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική αλληλεγγύη στους ευαίσθητους συμπατριώτες μας, αλλά και επίσης με όρους μεταρρύθμισης και επίλυσης των δομικών προβλημάτων του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία προβλήματα όλοι γνωρίζουμε και δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ τους συμπατριώτες μας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει μια ισχυρή κυβέρνηση με αυτοδυναμία και αποτελεσματικότητα στην επόμενη περίοδο της πατρίδας μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δακή. Εγώ ευχαριστώ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα πάμε στην ακριτική Φλόρινα, όπου στην διάρκεια συνέντευξης τύπου Νομαρχιακή Επιτροπή αλλά και συνολικά οι τέσσερις υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ της περιφερειακής εκλογικής περιφέρειας της Φλόρινας μίλησαν στους τοπικούς δημοσιογράφους. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα ακούγοντας όλους τους υποψήφιους βουλευτές καθώς και τον συντονιστή της Φλόρινας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στέλνει μήνυμα στις ελίτ και στα μεγάλα συμφέροντα ότι δεν θα πετύχουν το στόχο τους. Όλα τα στελέχη μας, όλα τα μέλη μας, οι υποψήφοι και οι υποψήφιές μας και οι πολίτες που στέκονται δίπλα μας συνεχίζουν να στηρίζουν έθερμα τον αγώνα μας. Ξέρετε, απέναντι στο κίνδυνο παντοδυναμίας Μητσοτάκη, που στόχο έχει να προχωρήσει σε αλλαγές στο Σύνταγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυντάσσεται και είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που μπορεί να τον εμποδίσει και να δώσει μάχες για την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της ενέργειας και των εργασιακών δικαιωμάτων. Είμαι η Ειρήνη Κρητικού, με καταγωγή από τη Βεγόρα Αμιντέου και είμαι ενεργή αγρότησα. Είναι πρώτη φορά που εκτίθεμαι σε μια εκλογική διαδικασία αυτού του επίπεδου, της υποψηφιότητας βουλεύτριας, παρότι η εμπλοκή μου με τα κοινά είναι από αρκετά χρόνια. Διετέλεσα πρόεδρος τοπικής κοινότητας Βεγόρων, είμαι τοπική σύμβουλος, ενεργό μέλος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς επίσης και στο ΔΕΛΓΑ ΣΥΓΜΑ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πελαργού Ορεινά Φρούτα. Βιώνω έτσι εδώ και αρκετά χρόνια τα προβλήματα της επαρχίας και των ανθρώπων της, κυρίως των νέων. Ταυτόχρονα βιώνω και τα τεράστια προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Προβλήματα που λαμβάνουν δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των καταστροφικών πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επιλογές που κυριολεκτικά καθιστούν εξαιρετικά προβληματική την επιβίωση του πρωτογενή τομέα και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτόν. Πιστέψτε με ότι αν δεν υπάρξει μια ριζική αναστροφή αυτής της πορείας, η επιβίωσή μας καθίσταται αδύνατη. Ταυτόχρονα, διαπιστώνοντας τις καταστροφικές πολιτικές και σε άλλους τομείς της ζωής, όπως η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια και η λαιλασία του περιβάλλοντος, θεώρησα ότι δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασυγκίνητο κανέναν προοδευτικό δημοκρατικό πολίτη. Στις εκλογές αυτές της 21ης Μαΐου, οι οποίες ήταν πολύ αρνητικές για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θεωρώ ότι η σοφία που οι πολίτες επέλεξαν και ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία μας πλήγωσε πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν άδικο για το ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω ότι με περισσότερη σοφία θα πρέπει να στηρίξουν
την πρόταση την οποία έχει υποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα σε όλους τους τομείς της πολιτικής για τη χώρα μας. Και πιστεύω ότι αυτή η πρόταση είναι η καλύτερη και για τη χώρα αλλά και για τους πολίτες. Το κράτος χρειάζεται ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Και πρέπει αυτό να στηριχθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το στηρίξει και το στήριξε όπως απέδειξε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, μιας διακυβέρνησης δύσκολης, γιατί ήμασταν κάτω από τους θεσμούς. Θεσμούς τους οποίους βέβαια δεν τους έφερε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τους έφεραν τα προηγούμενα 40 χρόνια οι προηγούμενα κόμματα που κυβέρνησανε και φαίνεται ότι κάνανε κάτι λάθος και οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν. Πέρασαν αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, στήριξε το ΕΣΥ. Ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε και ο COVID, ο οποίος απέδειξε ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις, οι πανδημίες. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία επέλεξε αυτές τις συμβάσεις τρίμηνες, εξάμηνες, οκτάμηνες, τους επικουρικούς. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αντίθετος με τον θεσμό του επικουρικού. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων των νοσοκομείων. Αλλά δεν μπορεί να γίνει κανόνας. Δηλαδή δεν μπορεί οι κενές οργανικές θέσεις να καταλαμβάνονται από επικουρικούς. Πρέπει να προκυρήσονται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις δυσκολίες που είχε όταν διακυβερνούσε τη χώρα, προκήρυξε κάποιες θέσεις. Πρέπει λοιπόν να προκυρήσονται, να αξιολογούνται οι υποψήφοι και να καταλαμβάνουν τις θέσεις σε μόνιμη βάση. Η αλήθεια είναι ότι οι έμεσοι φόροι που πλήττουν τα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα είναι ο χειρότερος φόρος, έχουν εισπραχθεί 6 δις αυτά τα χρόνια. Είναι ένας ιδιότυπος φόρος, ο οποίος ας πούμε δεν φαίνεται αμέσως. Και έχουμε ακούσει τώρα κορυφαίους υπουργούς να λένε ότι αυτός αφορά κυρίως τους πλούσιους και ο πρωτοετής των οικονομικών καταλαβαίνει ότι είναι ποσοστό του εισοδήματος, επομένως τα είδη πρώτης ανάγκης, φαίνεται η μεγάλη ακρίβεια και χάνει την αξία του, την ονομαστική αξία, ο μισθός. Με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τη φορολογία και αυτό πρέπει να το κάνουμε καθαρό, με μείωση του ΦΠΑ έως και μηδενισμό του στα είδη πρώτης ανάγκης, παιδικές τροφές, ψωμί, αυτά που είναι απαραίτητα για την ελληνική οικογένεια, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα χαμηλότερα επιτρεπτά σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, μηδενισμό στο αγροτικό πετρέλαιο του ειδικού φόρου κατανάλωσης και από εκεί και πέρα αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως είπαμε 20%, 10% και στον ιδιωτικό ταμέα 880% μισθός, αλλά κάθε χρόνο την αριθμική αναπροσαρμογή, ούτως ώστε ο πληθαρισμός να μην τρώει το εισόδημα. Και βεβαίως, αν δεν γίνουν οι συλλογικές συμβάσεις, αν δεν επανέρχουν οι συλλογικές συμβάσεις και το ξεπάγωμα των τριετιών, θα ήθελα πραγματικά να μας απαντήσει η Νέα Δημοκρατία πώς θεωρεί ότι θα αυξηθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Τελειώνω με τα γενικά που είναι τα πιο κρίσιμα αυτή τη στιγμή, ότι πραγματικά 28% των συμπολιτών μας, των Ελλήνων πολιτών, είναι στα όρια της φτώχειας. Και αυτό δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας μεθαύριο στην κάλπη να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, να διαλέξουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνέχεια να είναι ενεργοί και δίπλα μας για τους επόμενους αγώνες που έρχονται και θα είναι νικηφόροι. Ο μόνος αγώνας που χάνεται έτσι είναι αυτός που δεν δίνεται. Ευχαριστώ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και πάμε έστω και τηλεφωνικά να συνδεθούμε με τον υποψήφιο βουλευτή της περιφέρειας του Κιλκής, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο, καθώς βρίσκεται σε περιοδία. Αφορμή και αιτία της πρόσκλησης, κύριε Παραστατίδη, καλησπέρα, είναι η περιοδία κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είστε επικεφαλής αύριο στην περιοχή του Δήμου της Εορδαίας. Θέλω να κουβεντιάσουμε ρωτώντας σας αρχικά, επειδή μιλούμε πρώτη φορά μετά την 21η Μαΐου, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα των εκλογών. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυρίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη συζήτηση. Και το σχόλιο νομίζω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πετύχει ένα ποσοστό το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει με προοπτική σε έναν επόμενο χρόνο κάτι καλύτερο. Δηλαδή μας έδωσε την δύναμη, την ψυχολογία και βεβαίως και μια νέα κοινωνική ομάδα
με αρκετά φρέσκια και με παιδιά τα οποία έχουν και δυνατότητες και περιεχόμενο, έχω την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε μια νέα απεικία και μας δίνει τη δυνατότητα αυτό το αποτέλεσμα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Και αυτό θα κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Στις επόμενες εκλογές να πάνε ακόμα καλύτερα. Θέλουμε ένα Πασόκ δυνατό ξανά. Σε αυτή τη βάση να προσπαθήσουμε. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μας χώρο. Τώρα, κάποιοι από το Πασόκ μιλούν και για αναγέννηση. Ενδεχομένως είναι μια βιαστική προσέγγιση ή πράγματι μιλούμε για επαναφορά. Δεν είναι βιαστική προσέγγιση. Γενικότερα να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την δυνατότητα και την προοπτική να επιστρέψει με όρους προοπτικής. Δηλαδή αυτός ήταν ο στόχος. Δεν ήταν προφανώς και στρατηγικά να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Δεν είχαμε στην λογική μας και στη στρατηγική μας να είμαστε και να παραμείνουμε ένα τρίτο κόμμα το οποίο τέλος πάντων θα λειτουργεί σε μια συνεργατική λογική κυβερνητική ως εταίρος. Εμείς θέλουμε να δυναμίσουμε και να γίνουμε ο κυρίαρχος πόλος. Αυτός είναι ο στρατηγικός μας, ο κυρίαρχος προοδευτικός πόλος. Αυτός ήταν ο στρατηγικός μας στόχος και βεβαίως αυτός μπορεί να συντελεστεί σε βήματα. Δηλαδή θα χρειαστεί να τον κάνουμε σε περισσότερα από ένα βήμα προφανώς. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα και στον χώρο το να αναγεννηθεί, εμείς λέμε να επιστρέψουμε με όρους προοπτικής. Να γίνουμε ξανά ισχυροί. Λύστε μου μια απορία. Τελικά ο πολιτικός αντίπαλος αυτές τις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και η ενδεχομένως ισχυρή αυτοδυναμία που επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση ή η ισχυρή αντιπολίτευση όπως περιγράφεται? Για μας είναι πολύ σαφές. Ο ιδεολογικός μας αντίπαλος ήταν και θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή οι διαφορές είναι απολύτως ιδεολογικές. Είναι ο κλασικός άξονας της πρόοδου με την συντήρηση. Από εκεί και πέρα αυτό που θεωρούμε εμείς ως προς τον προοδευτικό χώρο και τον προοδευτικό πόλο είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε με έναν καλύτερο τρόπο. Να ασκήσουμε δηλαδή δομική και συγκροτημένη αντιπολίτευση χωρίς τοξικά χαρακτηριστικά, χωρίς κραυγές, χωρίς αν θέλετε ακραίες φωνές, αλλά με τεκμηρίωση, σταθερό λόγο, συνέπεια και μια καθαρή άποψη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το βήμα που πρέπει να κάνουμε. Έναντι της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψή μου είναι προφανές ότι στόχος μας είναι να αποτελέσουμε, να γίνουμε το ανάχωμα στην συντήρηση, η οποία είναι πανίσχυρη σε αυτή τη χώρα σήμερα, μετά τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς είναι, έφερε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το μεγαλώσει ακόμη παραπάνω και να φτάσει ένα σημείο να ελέγξει τα πάντα, δηλαδή να πάει και στους 180, να πάει στη λεγόμενη παντοδυναμία που λέμε. Κάτι τελευταίο και με αυτό να ολοκληρώσουμε, επειδή δυστυχώς σας έχουμε από το τηλέφωνο. Θέλω να ρωτήσω, μιλούμε για μια στήρα αντιπολίτευση ή για μια αντιπολίτευση με κριτική στάση και ενδεχομένως σε κάποια θετικά βήματα με υπερψήφιση νομοσχεδίων, όπως στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν έκανε το ΠΑΣΟΚ ψηφίζοντας αρκετά πολλά εκ των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως θα ανοίξει μια κουβέντα και ήδη υπάρχει στο δημόσιο διάλογο η περίπτωση αναθεώρησης τμήματων του Συντάγματος. Εκεί ποια στάση θα ακολουθήσετε? Εμάς ποτέ δεν ήταν επιλογή μας η στήρα αντιπολίτευση. Ποτέ. Και στην περίοδο που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και στην περίοδο που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, νομοσχέδια τα οποία θεωρούσαμε ότι υπηρετούν ως υπέρ και τις δικές μας ιδέες, τα υπερψηφίσαμε με αντίστοιχα ποσοστά. Άρα δεν πάμε σε μια τυφλή και στήρα αντιπολίτευση. Αυτό που θέλουμε είναι να κινηθούμε θετικά, με θετικό πρόσημο, με ιδέες, με προτάσεις και βεβαίως να στηρίξουμε αυτά τα οποία συμφέρουν εθνικά τη χώρα και να αντιπολιτευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτά τα οποία θεωρούμε ότι δεν υπηρετούν το δικό μας αξιακό κώδικα και τις ιδέες μας. Άρα είναι πολύ πολύ καθαρό. Εμείς θέλουμε να κινηθούμε με θετικό πρόσημο και νομίζω αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά μας σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα βρεθείτε στην περιοχή της Εορδαίας, θα επισκεφτείτε κοινότητες, κυρίως αγροτικές περιοχές, πρωτογενή τομέα, αλλά θα επισκεφτείτε και το νοσοκομείο της περιοχής, το Ποδοσάκι νοσοκομείο. Ο τομέας υγείας είναι ένας κρίσιμος τομέας για τους πολίτες.
είναι απολύτως κρίσιμος και είναι στις ισχυρές προτεραιότητές μας. Η υγεία, η παιδεία και η εργασία ήταν πάντα ένα τρίπτυχο της σοσιαλδημοκρατίας από την δεκαετία του 50 και τούδε. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι στις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και από οικονομικής πλευράς, όπου οι δαπάνες είναι φτάνουν στο 6,7% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός είναι στο 8,1. Το βλέπουμε και στην περίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου δαπανούμε και εκεί σχεδιάζουμε το 2-4% του Ταμείου, ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυτό φτάνει στο 8-10%. Το βλέπουμε βεβαίως και στις δαπάνες του ιδιωτικού τομέα, όπου η Ελλάδα είναι δεύτερη μετά τη Βουλγαρία σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Άρα είναι μια κατάσταση εξαιρετικά προβληματική, τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν είναι στις προθέσεις αυτής της κυβέρνησης να επενδύσει στην υγεία. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, το οικονομικό σκέλος, είναι και το σκέλος το διοικητικό. Έχουμε διοικητές κομματικά διορισμένους, υγειονομικούς περιφερειάρχες κομματικά διορισμένους. Υπάρχουν οι ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, τη ζείτε κι εσείς στο νομό της Κοζάνης. Άλλες είναι οι παροχές υπηρεσιών υγείας στην Αθήνα, άλλες είναι στην περιφέρεια. Άρα θέλει να ουσιαστικά να άρουμε αυτές τις ανισότητες, να αποκεντρώσουμε και να ενισχύσουμε τις περιφερειακές δομές υγείας. Εμείς σκεφτόμαστε και θέλουμε μια άλλη πολιτική για την υγεία και σε αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να κουβεντιάσουμε με τον Νίκο Χαραλαμπίδη, τον Γενικό Διευθυντή της Greenpeace, της μη κυβερνητικής οργάνωσης εδώ στην Ελλάδα, σε σχέση με την συνέλευση, την περιβαλλοντική συνέλευση των Παρισίων για την πλαστική ρύπανση. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω ότι χτύπησε ένα καμπανάκι, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το καμπανάκι ακούστηκε στην οικουμένη, στον πλανήτη και κυρίως ό,τι αφορά τους ισχυρούς αυτού του κόσμου. Τι λέτε? Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον. Όντως τελείωσε πριν από λίγες ημέρες η διάσκεψη για τα πλαστικά στο Παρίσι. Το ονομάζουμε έτσι γιατί είναι μια διάσκεψη με σκοπό να καταλήξουμε σε μια νομικά δεσμευτική συνθήκη για τη διαχείριση των πλαστικών, για τα πλαστικά, για την πλαστική ρύπανση. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2022 σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και αισιοδοξεί το 2004 να καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία, η οποία επιμένουμε ότι θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική, άρα όχι μια ακόμα εθελοντική συμφωνία, και να αφορά τον πλήρη κύκλο ζωής των πλαστικών από την κατασκευή μέχρι την τελική διάθεση. Άρα δεν θα μιλάμε απλώς πάλι για λίγη ανακύκλωση και λίγη τελική διαχείριση κτλ. Η συνάντηση προχωράει με προσεκτικά και αργά βήματα, όπως καταλαβαίνει κανείς. Και είδαμε αυτή τη φορά στο Παρίσι, είδαμε και τις πραγματικές ουσιαστικές δυσκολίες. Θα έλεγε κάποιος ότι ναι, βρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει την πλαστική ρύπανση στις μέρες μας? Η απάντηση είναι με αυτοί που κερδίζουν από το πλαστικό μιας κρίσης. Και συμπτωματικά είναι περίπου οι ίδιες εταιρείες, οι ίδιοι φορείς, οι ίδιες χώρες οι οποίοι κερδίζουν από το πετρέλαιο. Είδαμε λοιπόν με έκπληξη σύσσωμο το λόμπι των χωρών οι οποίες πιέζουν για να μην υπάρξουν αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Αναφέρομαι στις ΗΠΑ, αραβικές χώρες, Ρωσία κτλ. Να προσπαθούν από την πρώτη ημέρα στο Παρίσι να καθυστερήσουν με διαδικαστικά τερτύπια, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ώστε να μην καταλήξει σε κάτι φιλόδοξο, να μην καταλήξει σε κάτι ουσιαστικό. Μου θυμίζετε τους μεγάλους ρυπαντές του πλανήτη, οι οποίοι είναι και αυτοί που διαφωνούν με την προσπάθεια μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ακριβώς. Και αυτό που είδαμε είναι ότι τα δύο συγκοινωνούντα δοχεία λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Οι ίδιοι φορείς, οι ίδιες χώρες, οι ίδιες εταιρείες με λίγα λόγια και οι υλοποίηστες μεταφέρθηκαν από τα φόρουμ του κλίματος στα φόρουμ των πλαστικών και πιέζουν. Ευτυχώς από την άλλη μεριά υπάρχει μια μέχρι στιγμή στιβαρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πολύ ισχυρή φωνή επίσης από τις χώρες της Αφρικής καθώς και από άλλες νησιωτικές χώρες οι οποίες υπόκεινται τη ρύπανση που παράγουν άλλοι, γιατί όπως και στο κλίμα και εδώ έχουμε άλλος να κάνει τη ζημιά και άλλος να πληρώνει άλλος να κερδίζει μάλλον. Να έχει τις επιπτώσεις. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι η γεύση μέχρι στιγμής είναι θετική με την έννοια ότι υπάρχουν
σοβαρές διαθέσεις για να καταλήξουμε σε μια νομικά δεσμευτική συνθήκη. Η επόμενη συνάντηση κρίσιμη είναι τον Νοέμβρη στην Κένια και εκεί θα φανεί κατά πόσο θα είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι σε άλλο ένα κύμα χρονοβόρων διαδικασιών να συζητάμε για την παρένθεση, για το κόμμα, για το αν θα είναι μάλλον ίσως, εάν είναι δυνατόν, στον καλύτερο δυνατό βαθμό κτλ. Τα γνωστά τερτύπια, αν θέλετε, τα διπλωματικά. Ή αν το υλικό θα είναι ανακυκλώσιμο, με τη μόνη διαφορά ότι η ανακύκλωση των πλαστικών είναι μόλις 9%, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πολύ σωστά λέτε ότι η ανακύκλωση, η συζήτηση πολλές φορές και στη χώρα μας, για να το φέρουμε λίγο και στα δικά μας, έχει να κάνει με τη θυματοποίηση του καταναλωτή, ο οποίος δεν κάνει καλή ανακύκλωση και δεν κάνει πολλή ανακύκλωση κτλ. Τα ποσοστά ανακύκλωση που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι τόσο χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες. Είμαστε στη τάξη του 10%. Σκεφτείτε ότι και να διπλασιαστεί θα φτάσει στο 20%. Άρα το υπόλοιπο 80% θα καταλήγει στις χωματερές, στις θάλασσες, στις ακτές κτλ. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να βελτιώσουμε μόνο την ανακύκλωση, είναι να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών μιας κρίσης. Γενικώς των συσκευασιών μιας κρίσης, γενικώς να σταματήσουμε, να περιορίσουμε κατακόρυφα οτιδήποτε μιας κρίσης χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να δούμε άλλους τρόπους, θα πρέπει να δούμε άλλες διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρξει, και αυτό από τη μια μεριά αφορά τον πολίτη, αλλά για μην γελιόμαστε, ο πολίτης όσο και να κάνει θα φτάσει σε κάποιο σημείο που θα γίνει ο αστείος, ο κεντρικός, ο περίεργος. Εκεί έρχεται ο ρόλος ο σημαντικός της πολιτείας, η οποία θα πρέπει με κίνητρα και αντικίνητρα να οθήσει τη βιομηχανία, να οθήσει τον επαγγελματία να χρησιμοποιήσει πλέον άλλου τύπου συσκευασίες. Το κίνητρο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να τον βοηθήσει και το αντικίνητρο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να τον αποθήσει από το να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα που μάθαμε, ελπίζω να τα μάθαμε, από την σχετική αποτυχία στις πλαστικές σακούλες, στα καλαμάκια κτλ. Αλήθεια, ας σταθούμε λιγάκι εδώ, γιατί νομίζω ότι το σημαντικό είναι να ξεπεράσουμε την κατάσταση του εθελοντισμού και να πάμε στις νομικές δεσμεύσεις που είπατε. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί έχω μπερδευτεί, αν και δεν θα έπρεπε ως δημοσιογράφος, θα έπρεπε να το γνωρίζω. Τελικά απαγορεύονται τα πλαστικά καλαμάκια ή επιτρέπονται ή εθελοντικά αποσύρονται, γιατί βλέπω να κυκλοφορούν. Τα βλέπετε να κυκλοφορούν παντού, ενώ απαγορεύονται, είναι διαθέσιμα χάρτινα καλαμάκια από μακαρόνια, από μεταλλικά πολλαπλών χρήσεων, γυάλινα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος δεν έχει συνηθίσει στο χάρτινο καλαμάκι, γιατί όντως μετά από κάποια ώρα μουλιάζει, δεν είναι εύπιστο κτλ. Και κοιτάξτε, το καλαμάκι είναι μία ένδειξη των δυσκολιών που θα έχουμε στην καθημερινότητά μας και των συνηθιών που θα πρέπει να αλλάξουμε. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα πετάμε κάθε μέρα περίπου 1.000.000 φρεντοπότηρα. 1.000.000 πλαστικά ποτήρια την ημέρα καταλήγουν στα σκουπίδια. Πολύ δύσκολη η διαλογή τους, πολύ δύσκολο το πλήσιμο, πολύ δύσκολη η ανακύκλωσή τους, η συλλογή τους κτλ. Δεν υπάρχει κάποιο ξεχωριστό ρεύμα για αυτά. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Τελεία. Τώρα το αν εγώ μου αρέσει, είμαι μερακλής και το καλαμάκι δεν θέλω να μουλιάζει. Και δεν μου αρέσει το άλλο γιατί βγάζει άμυλο και δεν μπορώ να κουβαλάω το μεταλλικό. Ωραία να το δούμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει πάντως μία σειρά από καθημερινές μας συνήθειες να αλλάξουν. Και σε αυτό έχουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο εμείς, μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές εμείς. Απ' την άλλη μεριά η πολιτεία, πέρα από το να βγάζει κάποια νομοθεσία, θα πρέπει να φροντίσει και τη τήρησή της. Η περίπτωση των καλαμάκιων είναι μία πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που τα βρίσκουμε παντού, είναι κοινό μυστικό. Αλλά θεωρητικά απαγορεύω. Εντάξει. Ας κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως δεν ήταν απλώς να κάνουμε ένα τικ στο κουτάκι που λέει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα πλαστικά καλαμάκια. Το κάναμε και αυτό έχουμε νομοθεσία. Αλλά να την εφαρμόσουμε. Να εκπαιδεύσουμε τους επαγγελματίες. Να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές. Να δώσουμε λύσεις εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Βλέπουμε ότι κάποιος κόσμος δυσκολεύεται να αλλάξει συνήθειες. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε. Δεν βάζουμε ξανά το πλαστικό καλαμάκι. Το οποίο μάλιστα είναι μέσα μια πλαστική θήκη. Να ρωτήσω λίγο με την ευκαιρία της κουβέντας μας κάτι που ενδεχομένως δεν είναι στο θέμα μας, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το περιβάλλον, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε μια υπέρμετρη αύξηση είτε αεολικών πάρκων, ανεμογεννητριών, είτε φωτοβολταϊκών πάρκων. Αυτά αποτελούν σημάδι ρήπανσης, γιατί κάποια στιγμή θα αποτελέσουν και περιβαλλοντικά σκουπίδια.
Ρήπανση δεν παράγουν. Μπορεί να παράγουν οπτική ρήπανση για κάποιους, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι αντικειμενικό. Σε κάποιους τους ενοχλούν, κάποιους δεν τους ενοχλούν. Αυτό το οποίο σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει είναι μέρημνα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους και ανακύκλωσή τους το τέλος ζωής. Για το σκοπό αυτό υπήρξε μία μέρημνα, αν θυμάμαι καλά, στα φωτοβολταϊκά, η οποία όμως δεν προχώρησε τελικά, δεν καρποχώρησε, ενώ δεν υπήρξε καθόλου κάτι τέτοιο στα αεολικά. Δηλαδή να υπάρχει ένα ταμείο στο οποίο ο κάθε επενδυτής βάζει μέρος των χρημάτων, τότε στο τέλος του έργου να υπάρχει ένα ταμείο από το οποίο θα αντληθούν οι απαραίτητοι πόροι για να προχωρήσει η ασφαλής αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση τελικά των όποιων κομματιών υπάρχουν εκεί. Θα υπάρξει ενδεχομένως ο κίνδυνος να δούμε σκουπίδια τέτοιου είδους μετά από 20 χρόνια, μετά από 25-30. Θα πρέπει να είμαστε άξιοι της μοίρας μας, με την έννοια ότι τα υλικά από τα οποία αποτελούνται είναι πολύτιμα, έχουν αξία και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Αν είμαστε τόσο τραγικοί και ως πολίτες και ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως επενδυτές και ως κεντρική κυβέρνηση, να υπάρξει τη μοίρα μας είμαστε. Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια εταιρεία μπορεί να έχει κλείσει, για παράδειγμα, και να μην υπάρχει κάποιος νομικός υπεύθυνος εκ μέρους της κτλ. Από εκεί το δημόσιο θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να πάει στο plan B, να προχωρήσει στη λύση. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι ένα ταμείο το οποίο συγκεντρώνει πόρους για αυτή τη δουλειά θα έλυνε το πρόβλημα, ανεξαρτήτως του αν εταιρεία υπάρχει, έχει σταματήσει να υπάρχει, έχει αλλάξει όνομα, έχει αλλάξει ιδιοκτήτη, αν ο ιδιοκτήτης σκέφτηκε να κάνει κάτι άλλο κτλ. Γιατί το ζητούμενο είναι τεχνολογίες οι οποίες έρχονται να μας δώσουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Αναφέρομαι στη μεγαλύτερη κρίση του πλανήτη, στην κλιματική κρίση. Θα πρέπει να σέβονται το περιβάλλον και οι ίδιες, θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά φιλικές οι ουδέτερες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα του πολιτισμού με μια θεατρική πρόταση, με μια θεατρική παράσταση. Ροζ Μολότοφ είναι ο τίτλος της παράστασης. Μιλούμε για κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου που ανεβάζει η θεατρική ομάδα Επέκεινα. Ο σκηνοθέτης της παράστασης είναι στη σύνδεσή μας, ο Κώστας Ιωαννίδης. Και θέλω να μας πείτε, κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα, για αυτήν την θεατρική πρόταση που ανεβαίνει στην, μάλιστα τολμάτε στο υπαίθριο θέατρο. Τολμάτε, το λέω γιατί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα είχαμε βροχές και δεν ξέρω πώς θα πάει από άποψη καιρού η παράσταση. Επειδή είμαστε Έλληνες το τολμήσαμε, και αλλά σαν γνήσιοι Έλληνες που είμαστε, ήδη κανονίσαμε την Παρασκευή και το Σάββατο που δεν θα έχει καλό καιρό να παιχτεί στο πνευματικό κέντρο της Τολεμαίδας. Και ήδη θα το ανακοινώσουμε από σήμερα. Άρα Παρασκευή, Σάββατο το πρώτο 16-17 θα παίξουμε στο πνευματικό κέντρο της Τολεμαίδας. Άρα υπάρχει εναλλακτική πρόταση λοιπόν, η εναλλακτική λύση καλύτερα. Πνευματικό κέντρο Παρασκευή και Σάββατο. Ήδη το κλείσαμε επειδή είδαμε τον καιρό και τα προγνωστικά μοντέλα ότι δεν γίνεται να παίχτει έξω, γιατί θα έχει και κρύο, θα είναι βρεγμένα τα τσιμέντα και τα καθίσματα των θεατών, και άρα αποφασίσαμε το πρώτο Παρασκευή Σάββατο να το παίξουμε στο πνευματικό κέντρο. Άρα, το επόμενο τρίμηνο που πάει καλό καιρό θα το παίξουμε έξω, στο πάρκο εκτάκτων των αναγκών. Ας πάμε στην ουσία τώρα. Ροζ Μολότοφ, περί τίνος πρόκειται? Ένας τίτλος που κάνει μπαμ, ας πούμε. Η Μολότοφ κάνει μπαμ. Είναι μια κωμωδία το Ρέπα από Παπαθανασίου. Είναι η πρώτη κωμωδία που γράψαν ολοκληρωμένη για το θέατρο. Ανέβηκε πρώτη φορά στο Θεσσαλικό Θέατρο το 1991. Αναφέρει τα όμορφα λουλούδια της ελληνικής πραγματικότητας, όπως έχει να κάνει με μίζες, με απευθείες αναθέσεις, με οικογενειοκρατίες στην πολιτική, δηλαδή η κόρη κάποιου που, επειδή είναι η κόρη αυτού, συνεχίζει στην πολιτική σκηνή και όλα αυτά που γίνονται. Και φυσικά τα πιπεράτα που γίνονται ανάμεσα στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, που υπάρχουν κάποιες απιστίες και πάντοτε με μέτρο το συμφέρον. Και γίνεται είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων και καταστάσεων, η οποία εμείς ευελπιστούμε να έρθει το κοινό να περάσει τέλεια, να γελάσει, να διασκεδάσει με αυτό, σε αυτούς τους λίγο δύσκολους καιρούς που περνάμε όλοι μας και με τον καιρό που είναι έτσι μουντός, εμείς να ανοίξουμε στον κόσμο
το χαμόγελο, να δώσουμε το χαμόγελο στον κόσμο. Τώρα, κωμωδία, αλλά νομίζω ότι υποψιάζομαι ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή, γιατί μιλάμε για μια προεκλογική περίοδο και μια έτσι ίντρικα μεταξύ της πολιτικής και των πολιτικών. Ακριβώς είναι το timing, είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, εμείς δεν το σκεφτήκαμε εξ αρχής ότι θα πάει έτσι, ότι θα πέσει πάνω στις εκλογές, αλλά το timing είναι εξαιρετικό, γιατί είναι ακριβώς, έχει πολλά μέσα που τα υπερθεματίσαμε κι εμείς, τα πολιτικά του μηνύματα, και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δείχνει το πώς κινούνται οι άνθρωποι στις προεκλογικές περιόδους, πώς βλέπουν οι πολιτικοί τους ψηφοφόρους, πώς οι ψηφοφόροι βλέπουν τους πολιτικούς. Έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα μέσα, τα οποία καυτηριάζουν και σατιρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί, αν μη τι άλλο, αυτοί είμαστε. Είμαστε οι Έλληνες πάντα του ανακατέματος, λίγο του πασαλήματος. Πασαλίβουμε τα πράγματα όταν κάνουμε, δεν κάνουμε σωστές δουλειές, όπως με εργολαβίες που αναλαμβάνουμε και δεν τα φέρνουμε σε πέρας. Και καυτηριάζει αυτό το τομέα. Βέβαια, δεν είναι όλη η Ελλάδα έτσι, εννοείται, αλλά εμείς παίρνουμε το κομμάτι αυτό που είναι άξιο προς σάτυρας. Δηλαδή, βάλαμε έναν καθρέφτη μπροστά και αρχίσαμε να κοιτάμε τον εαυτό μας και να γελάμε μαζί του και να κάνουμε κριτική σε εμάς. Αυτό είναι στην ουσία. Βάλτε μου μια ανατελεία. Θα πάμε να δούμε το εξαιρετικό τρέιλερ της παράστασης και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Είδαμε το τρέιλερ, καλογυρισμένο ομολογώ, και με εντυπωσίασε τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Υπουργός, εκεί που σταματούμε τα πάντα, γιατί ήρθε ο Υπουργός. Εννοείται, όπως πάντα, με το που έρθει ο Υπουργός, όλα τα άλλα τα ξεχνάμε και είναι καθαρά ο Υπουργός. Και τι φέρνει ο Υπουργός λοιπόν, τι φέρνει μαζί το Υπουργός, τι μας έχει... Αυτό που έχουμε πάντα στην Ελλάδα και περιμένουμε από τον Υπουργό, όχι αυτό που έχει ο Υπουργός πάντα, αλλά αυτό που περιμένουμε να έχει ο Υπουργός για μας, λεφτά. Λεφτά να μας φέρει, τίποτα άλλο. Δεν φέρνουμε τίποτα άλλο. Λεφτά. Αυτό. Τα οποία μοιράζει και εμείς παταλάμε ασύστολα σε πράγματα δευτερεύουσα σημασίας. Και σε πάρτι ακριβώς. Δηλαδή, σε πάρτι. Ο Υπουργός ξέρει. Δεν είναι φυσικά να βάλουμε εδώ, να μην παρεξηγήσει ο κόσμος, ότι δεν εννοούμε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι έτσι. Εννοείται φυσικά. Αλλά έχουμε συνηθίσει ότι να μας έρχονται τα χρήματα και εμείς αντί τα χρήματα να τα επενδύουμε σε κάτι σωστό και σοβαρό ώστε να πάμε καλύτερα, εμείς περιμένουμε τα λεφτά για να αρχίσουμε το πάρτι. Αυτή είναι και η έννοια του πάρτι που έχουμε. Καλά, δεν το λέμε μόνο εμείς. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Εδώ και στα αγγλόφωνα τα κράτη υπάρχει αυτή η ρίση που λέει no money, no party. Ακριβώς έτσι. Ναι. Ήταν μια εξαιρετική σύλληψη του Κώστα του Καρανάτσιου το τρέιλερ, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που μας στηρίζει την ομάδα μας. Και ο Κώστας ο Μανουσαρίδης φυσικά που έκανε την λήψη του βίντεο και ήταν και εξαιρετικός στο μοντάζ του και σε όλα αυτά που κάνει πάντα. Γενικώς θέλω να πω ότι είναι μια ακόμα προσπάθεια της ομάδας επέκεινα στα καινούργια της βήματα. Εντάξει, είμαστε χρόνια στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, δραστηριοποιούμαστε, αλλά πλέον είμαστε εντελώς μόνοι μας. Φυσικά είμαστε με τη βοήθεια του συλλόγου, υπό την αιγίδα του συλλόγου της Γαλάτιας, που μας βοηθάει σε όλο αυτό, του Πολιτιστικού Συλλόγου, και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
Απλά είναι το δεύτερο έργο που κάνουμε φέτος. Είχαμε στην αρχή το φιλί της γυναίκας Αράχνης που παίξαμε, που ανεβάσαμε τώρα τελευταία, το οποίο να πούμε ότι προκρίθηκε και στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ των Μολάων που θα γίνει το καλοκαίρι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό. Και τώρα περιμένουμε, αφού παίξαμε το βαρύ το έργο, τώρα καλούμε τον κόσμο να έρθει, να γελάσει, να διασκεδάσει, να το ευχαριστηθεί και να φύγει ανακουφισμένος από την παράστασή μας. Ναι, νομίζω ότι χρειαζόμαστε την κωμωδία έτσι για να βάλουμε μια ανατολία στα όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι μια καλή πρόταση και από όσο ξέρω, από τις πρόβες δηλαδή, εγγυάται πολύ γέλιο. Ευελπιστούμε, εμείς γελάμε. Εμείς που το δουλεύουμε τόσο καιρό γελάμε, περνάμε καλά. Θέλω να ελπίζω ότι και ο κόσμος θα πάρει αυτό το feedback και θα γελάσει με τις καταστάσεις που συμβαίνουν πάνω στη σκηνή. Αυτός είναι ο στόχος, μακάρι να το πετύχουμε και να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι και εμείς και το κοινό από την αίθουσα. Για 2 τρίμερα λοιπόν, το τρίμερο... Όχι, ναι. Δεν είναι τρίμερα, είναι Παρασκευή, Σάββατο αυτό, γιατί Κυριακή δεν μπορούμε για κάποιους λόγους που έχουμε προσωπικούς. 16-17 θα παίξουμε στο πνευματικό κέντρο της Πολεμέρας στην ώρα 9.30, γιατί αργά νυχτώνει πλέον, είναι Ιούνιος. Και το επόμενο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 23, 24 και 25 που είναι η μέρα των εκλογών, 9.30 ώρα στο πάρκο Κτάκ των Αναγκών. Και εμείς λέμε και στις εκλογές σκεφτόμαστε να μην τα ανεβάσουμε, αλλά λέμε ο κόσμος θα ψηφίσει. Θα δει και τα exit poll και μετά ας έρθει να περάσει καλά, να γελάσει. Και τις πολιτικές αναλύσεις θα έχουμε χρόνο να τις ακούσουμε και αργότερα. Καλά, το 9.30 έτσι κι αλλιώς νομίζω είναι μια προχωρημένη ώρα που μάλλον θα έχει βγει και το τελικό αποτέλεσμα, γιατί τώρα γρήγορα βγαίνει το αποτέλεσμα. Θέλετε να πούμε κάτι για τους συντελεστές του έργου? Βεβαίως, να πούμε και τους συντελεστές. Λοιπόν, να προσπαθήσω να τους θυμηθώ κιόλας, γιατί είναι και πολλοί. Έχουμε στην σκηνοθεσία, εντάξει, είμαι εγώ, Κώστας Ιωαννίδης, το... Μουσική επιμέλεια είναι ο Κώστας ο Σιδηρόπουλος. Στη σκηνικά κοστούμια είναι η Βενετία Ινάση και Εύη Μίκου, που συνεργάζονται πλέον στα τελευταία έργα που κάνουμε μαζί. Έχουμε τους τεχνικούς της ομάδας, τον Ανδρέα τον Σολομίδη και τον Κώστα τον Λάζογλου. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Γεωργία Δημητρακάκη. Έχουμε στο σκηνοθεσία τρέιλερ ο Κώστας Καρανάτσιος και στο βίντεο μοντάζ και την κινηματογράφηση της παράστασης την έχει ο Κώστας ο Μανουσαρίδης. Τώρα, παίζουν με σειρά εμφάνισης. Η Παρέσα Υπόντια παίζει Γιάννη Σιδηροπούλου. Η Μόνικα είναι η Γλυκερία η Παπαδοπούλου. Είναι η Κέτη, παίζει η Όλγα Σιδηροπούλου. Ο Νίκος ο Μεταξάς παίζει. Ο Τάσος ο Ανδρεάδης, ο υφυπουργός μας. Ο Μάκης ο Γαβριλίδης, ο εργολάβος οικοδομών, ο υπουργός μας ο Ηλίας ο Τσαγκαλίδης, ο ένας και μοναδικός υπουργός. Έχουμε μετά τους την κυρία Βασιλική που έχει το σπίτι στη Ζαχάρο που θα μαζευτούν όλοι στο τέλος και θα γίνει εκεί το μεγάλο μπέρδεμα. 2 Γερμανοί τουρίστες, ο Σταύρος ο Πασπάλης και ο Λευτέρης ο Βοιατζής. Και στο τέλος έχουμε και τους 2 δημοσιογράφους, τον Χρήστο τον Λιούρη και την αγαπημένη μας την Κική την Τσιμπλίδου. Νομίζω ότι τους είπα όλους. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα. Ζητώ συγγνώμη γιατί θα με φάνε ζωντανόμενα. Δεν ξεχάσατε ούτε καν τους 2 Γερμανούς. Ναι. Όχι, τους 2 Γερμανούς δεν τους ξεχνάμε. Στο πετσί μας τους έχουν. Οι Γερμανοί γενικώς είναι στο πετσί μας. Κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις παραστάσεις. Να είστε καλά, κύριε Κώστα μου. Και σας περιμένω στην παράσταση λοιπόν, έτσι. Σας περιμένω. Είναι λίγο στριμωγμένα χρονικά οι στιγμές. Την προηγούμενη φορά ήταν βαρύ το έργο, ήταν λίγο δύσκολο. Τώρα λοιπόν, σε περιμένω στην κωμωδία, σε περιμένω σε εδώ. Το γέλιο είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα μου. Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές και καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.